Ενθαρρυντικά μηνύματα για την κυπριακή οικονομία προκύπτουν από το νέο επικαιροποιημένο σενάριο στο πλαίσιο τη δεύτερη αξιολόγηση του δανειακού προγράμματο με την Τρόικα. Στο ενημερωτικό σημείωμα που κατέθεσε ο Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη προ το Υπουργικό Συμβούλιο Μερομηνία 28 Νοεμβρίου, το οποίο αποκαλύπτει σήμερα ο αντένα η αναθεώρηση των προβλέψεων αφορά το ρυθμό ανάπτυξη, το δημοσιοχρέο, το ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών, την ανεργία, τα έσοδα και τις δαπάνες της κυβέρνησης και τις δαπάνες για την κοινωνική πολιτική. Με βάση το νέο μακροοικονομικό σενάριο μέχρι το 2016, όπως καταγράφεται στο ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργού Οικονομικών, τα κυριότερα μεγέθη προβλέπεται να διομορφωθούν ως ακολούθως. Για το ρυθμό ανάπτυξη, το 2013 στο πλην 7,7%, το 2014 στο πλην 4,8%, το 2015 θετικό πρόσημο 0,9% και το 2016 1,9%. Για το καυτό θέμα τη ανεργία, το ποσοστό για το 2013 αναμένεται να ανέλθει στο 16,7% σε σύγκριση με 17% που προέβλεπε το προηγούμενο σενάριο τη Τρόικα. Για το 2014 προβλέπεται επιδείνωση λόγω τη συνεχιζόμενη απότομη προσαρμογή. Στην αγορά εργασία με την ανεργία να αυξάνεται στο 19,8%. Το 2015 και το 2016 προβλέπεται οριακή βελτίωση, αλλά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Ο πληθωρισμός αναμένεται να κοιμηθεί σε κανονικά επίπεδα μέχρι το 2016. Σημαντικά βελτιωμένο παρουσιάζεται το ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών και μάλιστα από το 2014 αναμένεται να είναι και πλεονασματικό. Ενώ το πρωτογενές ισοζύγιο το οποίο το 2013 παρουσιάζει επιδίνωση σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις λόγω των αποζημιώσεων που δόθηκαν στα Ταμεία Προνοίας και Συντάξεων στην λαϊκή από το 2014 θα αρχίσει να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Το δημόσιο χρέος παραμένει στα ίδια επίπεδα και εκτιμάται ότι το 2013 θα ανέλθει στο 114% του ΑΕΠ. Το 2014 αναμένεται να ανέλθει στο 124,4% ενώ το 2015 και το 2016 προβλέπεται να μειωθεί στο 120% και στο 114% αντίστοιχα ως ποσοστό του ΑΕΠ. Οι κοινωνικέ δαπάνε προβλέπεται να αυξηθούν το 2014 στα 2 658 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 2 δισεκατομμύρια 573 εκατομμύρια. Φέτο, μια αύξηση 3% λόγω αύξηση των δαπανών για επιδόματα ανεργία και πλεονάζοντο προσωπικού σε συνδυασμό με την μία αναπροσαρμογή των συντάξεων. Ο Υπουργός Οικονομικών θα καταθέσει στην Βουλή τις αλλαγές αυτές όπως προβλέπεται στο Μνημόνιο.